Κωνσταντίνου Καβάφη, Il Gran Rifiuto. Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος το έχει έτοιμο μέσα του το ναι. Και λέγοντάς το, πέρα πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησή του. Ο αρνηθής δεν μετανιώνει. Αν ρωτιούνταν πάλι, όχι θα ξανάλεγε. Κι όμως τον καταβάλει εκείνο το όχι, το σωστό εις όλην τη ζωή του. Κωνσταντίνου Καβάφη, Ιθάκη. Σα βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να άφιεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους Λεστριγόνας και τους Κύκλοπας, το θυμωμένο Ποσειδώνα, μη φοβάσαι. Τέτοια στο δρόμο σου ποτέ σου δε θα βρεις. Αν μένει σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνησης, το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους Λεστριγόνας και τους Κύκλοπας, τον άγριο Ποσειδώνα, δε θα συναντήσεις. Αν δεν τους κουβανείς με στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν του στείνει ο μπρός σου. Να φιέσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι, που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους, να σταματήσεις εμπορία φοινικικά και τες καλές πραμάτιες να αποκτήσεις, σε ντεύφια και κοράλια και χρυμπάρια και Βένους, κηδονικά μυρωδικά κάθε λογής, όσο μπορείς πιο άφθονα ειδονικά μυρωδικά. Σε πόλεις αιγυπτιακές πολλές να πας, να μάθεις και να μάθεις από τους σπουδασμένους. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη. Το φθάσιμον εκεί είναι ο προορισμός σου. Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει. Και γέρος πια να ράξεις το νησί, πλούσιος με όσα κέρδισες το δρόμο. Μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. Η Ιθάκη σε έδωσε το ωραίο ταξίδι. Χωρίς αυτήν δεν θα έβγαινε στο δρόμο. Αλλά δεν έχει να σε δώσει πια. Κι αν πτωχική τη βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες. Οι Ιθάκες τι σημαίνουν.